Καλησπέρα. Από το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, ξεκινάμε τη συζήτησή μας με την Κωνσταντίνα Κούνεβα, Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Κούνεβα, καλησπέρα. Μεγάλη χαρά μας και τιμή μας που σας έχουμε μαζί μας για το News 24/7. Αρχικά... Καλώς ήρθατε, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Κούνεβα, πώς σχολιάζετε την ακύρωση της περσινής πρωτόδικης απόφασης που σας δικαίωνε σχετικά με τη δολοφονική επίθεση που είχατε δεχθεί. Ναι. Λένε συνήθως ότι δεν πρέπει να σχολιάζουμε την δικαστική απόφαση, γιατί είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Φυσικά, μια τέτοια απόφαση έχει δώσει πολύ αρνητική σκέψη και αντίδραση στην κοινωνία μας, γιατί δίνουμε ευκαιρία, ένα λάθος μήνυμα στους εργοδότες από το κλάδο αυτός, ότι μπορούν να κάνουν τα πράγματα και χειρότερα όσο τα έκαναν μέχρι τώρα. Δηλαδή, να μην πληρώνουν ένσημα, να μην πληρώνουν τους μισθούς ή να ζητάνε πίσω τους μισθούς των εργαζομένων, να μην δίνουν άδειες, να μην δίνουν τα επιδόματα. Όλα αυτά, σαν να τους λέμε, είναι στην ευχαίρειά σας. Όπως θέλετε, έτσι τα κανονίζετε. Αυτό δεν έχει όφελος. Ούτε για την κρίση που βιώνει τώρα η Ελλάδα, ούτε για τους εργαζόμενους, ούτε για την ανάπτυξη της Ελλάδας. Γι' αυτό και εγώ έχω κάνει αναίρεση στο Αρεοπάγο και περιμένουμε τώρα να δούμε τι απόφαση θα βγάλει από εκεί αυτή η υπόθεση. Επίσης, ό,τι έχει να κάνει με την τηλεφωνική επίθεση το 2008, έχει ξεκινήσει μια έρευνα τότε και ολοκληρώθηκε το 2009, η οποία όμως δεν έβγαλε με ένα αποτέλεσμα για να καταλάβουμε πώς έχει συνδεθεί η επίθεση με τα συνεργεία καταρρισμού και με το ΟΞΥ, πώς έχει φτάσει στο χέρι αυτών των ανθρώπων που με επιτέθηκε. Και έχουμε ζητήσει ξανά να ανοίξει το αρχείο για να μπορεί να γίνει μια έρευνα ξανά. Και άλλωστε έχετε δηλώσει ότι είναι κάτι που θα το συνεχίσετε για να μην υπάρξουν άλλες νέες επιθέσεις παρόμοιες στο μέλλον. Βεβαίως. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην ξανασυμβεί αυτό στην κοινωνία μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και όλους τους ανθρώπους να έχουν το φόβο, να ζήσουν με αυτό το φόβο και όλους τους ανθρώπους που έχουν δεχτεί επίθεση. Επίσης και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το σηκώσει οικονομικά και το ταμείο. Σωστά, ναι. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Τώρα, κυρία Κούνεβα, κάτι πολύ σημαντικό που φέρνετε αυτό το διάστημα είναι η πρότασή σας για την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας. Ναι. Θα ήθελα να μας πείτε τι καινούριο προβλέπει και ποιες τεχνολογίες περιλαμβάνονται στην πρόταση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας αφορά κυρίως τα προϊόντα της ψηφιακής τεχνολογίας. Από τα κινητά τηλέφωνα και τις εφαρμογές των smartphone και το tablet μέχρι και τα ATM των τραπεζών και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης στα νοσοκομεία. Στην νομοθέτηση για την Επιτροπή Αναφορών που έχει ήδη εγκριθεί, πετύχαμε μερικά πράγματα παραπάνω. Θα αναφέρω μόνο μερικά από τις δεκάδες τοπολογίες που κάναμε. Πρώτο, να ενταχθεί στη νέα οδηγία και το δομημένο περιβάλλον, γιατί δεν αρκεί να είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία ένα ATM τράπεζες, αλλά πρέπει να μπορεί να φτάσει ο κινητικά ανάπερος ή ο άνθρωπος που έχει τα εμπόδια στη ζωή τους. Γιατί μπορεί να είναι ένας ηλικιωμένος, μπορεί να είναι ένας με προσωρινά προβλήματα υγείας. Πρέπει να έχουν όλες τις ευκαιρίες να φτάσουν στο ATM αυτό. Δεύτερο, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής στα ΜΜΕ, στα social media και αλλού, γιατί πρέπει να έχουν όλη τη δυνατότητα να έχουν επαφή με αυτό το πεδίο και να συμμετέχουν σε διάφορα που τους δίνει η δυνατότητα.
από εκεί. Να υπάρχει ισχυρή υποπτία με συμμετοχή των Αφρικών κίνημα και να μην ανοίγουν ανεξέλεγκτα παράθυρα εξαιρέσεων από την οδηγία στα άτομα στο όνομα του μεγάλου κόστους προσαρμογής. Mm-hmm. Αυτά είναι τα πιο βασικά και το σκεπτικό είναι να έχουμε μια οδηγία που τα βάζει την αγορά αυτών των προϊόντων πραγματικά στην υπηρεσία των ατόμων με αναπηρία και όχι με το αντίστροφο, δηλαδή το κέρδος. Mm-hmm. Πρέπει να έχει δυνατότητα και το ταμείο και ο ανάπηρος να τα αγοράσουν και να τα χρησιμοποιήσουν κιόλας. Κύριε Ακούνευα, αυτό το διάστημα βρισκόμαστε εν μέσω διαπραγματεύσεων και ένα από τα κεντρικά ζητήματα που θέτει το Ταμείο είναι τα εργασιακά. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Πιστεύετε ότι εν τέλει θα επηρεάσει τις συζητήσεις για τα εργασιακά και είναι τελικά δυνατόν η Ελλάδα να εξαιρείται από αυτό το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πράγματι ψήφισε υπέρ ενός πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, δεσμευτικού για τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι έτσι το καταλαβαίνουν τα ευρωπαϊκά όργανα και ειδικά η Κομισιόν. Από όσο ξέρω, στις τελευταίες συναντήσεις κυβερνήσεις και κουαρτέτο, ενώ το ΔΝΤ επιμένει να αγνοεί εντελώς το ευρωπαϊκό πλαίσιο και δεν δέχεται επιστροφή στις ολικές συμβάσεις, οι εκπρόσωποι της Κομισιόν κράτησαν ουδέτερη στάση. Αλλά εδώ δεν υπάρχει ουδετερότητα. Η Κομισιόν δεσμεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, σε λίγο τα δεσμεύεται και από τον πυλώνα. Δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τον ΔΝΤ. Μάλιστα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σχετικά με την κύρωση, αλλά κυρίως την ουσιαστική εφαρμογή της Συμφωνίας Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Είμαστε λίγο πίσω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει μια κίνηση που θα επισπεύσει την εφαρμογή με την κύρωση της σύμβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα των 27 κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει εγκριθεί σχετικό ψήφισμα από τον περασμένο Νοέμβριο και τώρα είναι στα χέρια της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου να προχωρήσουν και να αποδείξουν ότι δεν υποκρίνονται ότι κάνουν διακρίσεις κατά της βίας σε βάρος των γυναικών. Mm-hmm. Όσο για την Ελλάδα, μαθαίνω ότι ήδη συστάθηκε μια επιτροπή που θα ετοιμάσει το νομοθέτημα και την κύρωσή της. Και αυτό με έχει χαροποιήσει τελευταία, γιατί είχαμε 2 χρόνια μια αγωνία ότι δεν έχουμε ακυρώσει αυτή τη σύμβαση, ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακυρώσουμε, γιατί δίνει μια διαφορετική ευκαιρία στους πρόσφυγες, ειδικά στις γυναίκες που έχουν δειχτεί βία, είτε στις χώρες από τις οποίες έρχονται, είτε είναι το οικογενειακή βία. Και αν δεν έχουμε επικυρωθεί αυτή τη σύμβαση, δεν έχουμε δυνατότητα να κρατήσουμε αυτές τις γυναίκες και τα παιδιά στην Ευρώπη. Πρέπει οπωσδήποτε να τα γυρίσουμε πίσω, το οποίο δεν είναι ωφέλιμο κανένας. Κατανοητό. Τέλος, κύριε Ακούνευα, θα ήθελα να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Να σας ρωτήσω τι τελικά σας έχει μείνει από όσα είχαν υποθεί και κυρίως είχαν γραφτεί σχετικά με το πόθεν έσχη σας. Εγώ δεν είχα δυνατότητα να παρακολουθήσω όλα. Mm-hmm. Έχω καταλάβει ότι το κίνημα αλληλεγγύης υποστήριξε τη θέση μου και την ειλικρίνεια που είχα, γιατί εγώ έκανα το 2014 τη δήλωση με την κατάσταση που ήταν ήδη. Δεν έκρυψα κάτι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί η κοινωνία ξέρει την πραγματικότητα πώς είναι. Τώρα ότι κάποιοι το έχουν πάρει αυτό και προσπαθήσουν να το εκμεταλλεύσουν πολιτικά είναι δικό τους θέμα. Εγώ νομίζω ότι δεν έχω κάνει καμία παρανομία και το πότε νέσχεις με αυτό ασχολείται.
δεν νιώθω άσχημα μπροστά στους πολίτες. Γιατί δεν έχω κάνει κάτι παρόνο μου. Mm-hmm. Δεν έχω πει ψέμα. Mm-hmm. Τώρα με την κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα και με τη φτώχεια που υπάρχει στην Ελλάδα, οι κάποιοι άνθρωποι αυτό είναι πάρα πολύ οδυνηρό, πολύ δύσκολο. Αλλά όλο αυτό από τη στιγμή που έχει συμβεί μαζί μου έως και τώρα αναδεικνύει ένα πολύ δυνατό κίνημα αλληλεγγύης της Ελλάδας. Mm-hmm. Και ανάδειξε ότι αυτό γίνεται και μπορούμε έτσι να σώσουμε και ζωές και καταστάσεις και όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη. Ίσως αυτό σε κάποιους δεν τους άρεσε. Γι' αυτό έγινε και η επίθεση. Μάλιστα. Κύριε Κούνεβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να ξανακάνουμε μια ανάλογη στο επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.